Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατά χείμωνο. Και εμείς, κόντρα στον καιρό, αναπολούμε. Ταξιδεύουμε και αρμενίζουμε στις ελληνικές θάλασσες για να θυμηθούμε εικόνες του καλοκαιριού. Βρισκόμαστε στο λιμενίσκο του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Τα σκάφη έχουν ανελκυστεί. Έχουν βγει έξω στη στεριά για να συντηρηθούν και να είναι έτοιμα για να ξαναμπούν στη θάλασσα. Είμαστε εδώ λοιπόν στον άνεμο, στο σαλόνι του ανέμου. Θελήσαμε να κάνουμε μερικές κουβέντες της πλώρης στην πλώρη του ανέμου, αλλά το κρύο δεν μας επέτρεψε. Εδώ λοιπόν, στο σαλονάκι του ανέμου, μαζί με τον πολύ γνωστό και αγαπητό, τον κύριο Στέλιο Χριστοδούλου, το Γενικό Γραμματέα του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Στέλιο. Καλώς ήρθατε και πάλι στο σαλονάκι του ανέμου. Έχουν πούμε τα υπόλοιπα του ταξιδιού που μας έχουν μείνει. Να συνεχίσουμε. Όχι, δεν έχουμε να πούμε υπόλοιπα ταξιδιού. Όχι, λες. Έχουμε να πούμε, παρόλο που για σένα ήταν. Συγχώρεσαι με για τη φράση. Έτσι, παρόλο που για σένα ήταν η συνέχεια ενός ταξιδιού, εμείς θέλουμε να μας περιγράψεις ένα νέο ταξίδι στις θάλασσες. Στο Αιγαίο Πέλαγος. Που ξεκινάει. Από πού? Από την Ερμιόνη, λοιπόν. Από την Ερμιόνη. Περνώντας τα Σούνιο. Πορεία για Χαλκίδα. Χαλκίδα, βεβαίως. Σκόπελο. Αλόνισο. Αλόνισο. Και Λίμνο. Και Λίμνο. Για να δούμε λίγο, να θυμηθούμε. Ήδη έχουμε μιλήσει, έχουμε δείξει κάποιες εικόνες από ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στο Αιγαίο. Ταξιδευτής ο Στέλιος. Πόσο καιρό είσαι στη θάλασσα τη στιγμή που ξεκινάει το ταξίδι μας? Πόσο καιρό έχεις ταξιδέψει? Μέχρι εδώ που έχουμε τελειώσει είναι 2 μήνες. Είσαι ήδη 2 μήνες στη θάλασσα, λοιπόν. Και έχουμε ακόμα ένα και κάτι ψηλά για να τελειώσω το ταξίδι. Στο διάστημα αυτό κάναμε κάποια διαλύματα, τηλεοπτικά εννοώ. Ναι. Είδαμε την ανέλκυση των σκαφών, έτσι εντυπωσιακές εικόνες και τα πλάνα. Και τώρα θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στο καλοκαίρι. Σε πείσμα όλων αυτών που βλέπουμε στην τηλεόραση. Ίσως γιατί μας αρέσει εμάς. Μας αρέσει έτσι. Ένα άλλο είδος τηλεόραση, λοιπόν. Ακριβώς. Έτσι και να αναπολούμε πράγματα ή να λέμε πράγματα. Το οποίο ενδεχομένως κάπου να χρησιμοποιηθούν από κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να ταξιδέψουν. Αν το πάρουμε, να το φτιάξουμε μια εκπομπή, αν πούμε ότι κάνουμε και μια εκπομπή ενημερωτική. Και εκτός από ενημερωτική, είναι και μια περιπέτεια. Έτσι. Σε ξέρουμε θαλασσινό. Πλην όμως τα κοινωνικά δίκτυα βλέπουμε ανεβάζεις εικόνες με χιόνια. Από το βουνό. Εγώ είμαι γενικά φυσιολάτρης. Είμαι και του βουνού και της θάλασσας. Το χειμώνα λοιπόν είμαι στα βουνά και το καλοκαίρι ταξιδεύω στις θάλασσες. Λοιπόν, νομίζω ότι γενικά, ο γενικότερο άνθρωπος θα πρέπει να αγαπάει τη φύση, να αγαπάει σε όλες τις μορφές της. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στη θάλασσα μέσα από φωτογραφίες, εικόνες και βίντεο που έχεις τραβήξει για μας. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Ναι, το είχαμε πει και στην αρχή του καλοκαιριού. Πριν ξεκινήσεις. Πριν ξεκινήσω. Ακριβώς. Ότι θα έχουμε πολύ υλικό να το βάλουμε στην τηλεόραση, στην εκπομπή. Αφήνεις λοιπόν βράδυ την Ερμιόνη. Για να θυμηθούμε το μέρος. Πρώτο χέλι, Ερμιόνη. Έτσι, μέθανα από πάνω. Ακριβώς πάνω από την Ήδρα, ναι. Έτσι. Η Ερμιόνη. Βρισκόμαστε στην βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο και πάμε για Αττική. Και πάμε για Αττική, λοιπόν. Φτάνουμε με προορισμό τη Χαλκίδα. Στη διαδρομή όμως ο αέρας είναι πάρα πολύ έντονος. Δεν περνιέται εκείνο το κομμάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε αποφασίζω να ρίξω μια άγκυρα στο Σούνιο. Έχεις βρει τον αέρα μπροστά σου, το κύμα, ή έχεις ακούσει από τα. Κοιτάξτε, είναι τοπικά φαινόμενα εκεί. Ο αέρας γενικότερα υπάρχει εκεί πέρα. Υπήρχε σαν αέρας. Ήταν βολικός. Μιλάμε για καλοκαίρι, κατά καλό. Για καλοκαίρι, δεν έχει κάνει το καλοκαίρι. Η αίρεση είναι έντονη ούτως ή άλλως. Λοιπόν, φτάνοντας λοιπόν στο Σούνιο, αποφασίζω να ρίξω μια άγκυρα εκεί, να κάνω ένα μπάνιο γρήγορο, να ξεκουραστώ 2 ώρες και να συνεχίσω. Φεύγοντας λοιπόν από εκεί, περνάω τη Μακρόνησο βράδυ, έφυγα βράδυ από εκεί και όλο το κομμάτι του ταξιδιού αυτού μέχρι και τη Χαλκίδα είναι 26 ώρες.
Τα 20 μπροστά σου 26 ώρες ταξίδι. 26 ταξίδι από Ερμιόνη έως και Χαλκίδα. Και το κομμάτι εκείνο μετά λοιπόν από το Σουνίο και ύστερα προς τα πάνω είναι βράδυ. Έχω περάσει δηλαδή βράδυ όλο εκείνο το κομμάτι, με ένα φανταστικό καιρό βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι είσαι εξύπνιος ή ότι έχεις τα όργανα και... Τα όργανα, εντάξει, τα όργανα βοηθάνε, το βοηθάνε συνήθως σε μεγάλες θάλασσες, εκεί που δεν κινδυνεύεις, εκεί περνάνε πολλά πλοία. Βέβαια, νησιά. Και έχει πλοία, εκτός από τα νησιά, είναι και διάβλος των πλοίων εκεί ανάμεσα από τη Μακρόνησο. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και γενικότερα να ανεβαίνεις προς τα πάνω. Οπότε είσαι ξύπνος. Τα όργανα πάντα βοηθάνε. Το ραντάρ πάντα χτυπάει μπροστά, έχουμε βγει τα αλάρμ για το βυθόμετρο, το αλάρμ για το GPS, μήπως φύγεις από την πορεία σου, αλλά και πάλι όμως δεν τα εμπιστεύεσαι αυτά σε ένα τόσο κλειστό κομμάτι. Αυτό το κάνω, που καμιά φορά μπορεί να κοιμάσαι, όταν είναι ένα μεγάλο πέλαγος που το ραντάρ πιάνει ένα πλοίο στα 20-30 μίλια και ξέρεις θα σε πλησιάσει μετά από μια ώρα, μια μισή. Οπότε... Ξέρεις και οπτικά τη διαδρομή, με την έννοια ότι ξέρεις ότι αυτό το νησί έχει αυτό το σχήμα ή αυτό είναι επίπεδο ή αυτό εννοείς έχει... από εμπειρία. Από εμπειρία, ναι, ναι. Βέβαια, το ξέρω, το έχω περάσει από το κομμάτι πολλές φορές αυτό. Mm. Βέβαια, ξέρω και τα βαθύ, ξέρω τα πάντα. Αλλά ό,τι και να ξέρεις, όσο και να ξέρεις, πάντα ο κίνδυνος υπάρχει. Καμιά φορά την πατάμε επειδή τα ξέρουμε. Γιατί αυτός που δεν τα ξέρει, προσέχει περισσότερο. Αυτός που τα ξέρει, δεν προσέχει και συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οπότε θέλει η εγρήγορση. Μάλιστα. Εγώ μελετάω το χάρτη μόνιμα, ας πούμε. Να μην ξεχάσω ότι βάζω την πορεία μου και βλέπω τι έχω στη. Μπορεί να τα ξέρω όλα, έτσι. Αυτό δεν είναι καμία σχέση όμως. Θέλω να είμαι σίγουρος εκεί που πηγαίνω. Γιατί... Τη θάλασσα άλλωστε τη σεβόμαστε, αλλά δεν τη φοβόμαστε. Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς θάλασσα αυτό το πράγμα όσο έχει τα βαθύ. Δεν είναι καιρός, δεν είναι αέρας, αλλά είναι πράγμα το οποίο μπορεί να κολλήσει, μπορεί να χτυπήσει, μπορεί να καβαλεί κανένα πλοίο ή να σε καβαλεί κανένα πλοίο. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Που σημαίνει τα μάτια πάντα μπροστά. Μάλιστα. Πέρα από όλα τα άλλα κλπ. Στέλιο, για τις διαδρομές αυτές, για τα συμβάντα κτλ. Έχει ημερολόγιο, κρατά ημερολόγιο. Ναι, σε πολλά κομμάτια. Κρατάω ημερολόγιο. Χωρίς να είναι υποχρεωτικό βέβαια για τις κάψεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, όχι, όχι. Εγώ θέλω να ξέρω, ας πούμε, για και τώρα που να διαβάσω το ημερολόγιο, ένα κομμάτι, ας πούμε, του ημερολογίου. Θα ήθελα να μας διαβάσεις εκείνη τη μέρα τι έγινε, λοιπόν. Θα σας διαβάσω λοιπόν το κομμάτι του Σουνίου, ας πούμε, έτσι. Της Ερμιόνης και του Σουνίου. Εκείνο εκεί. Όπου έχω φύγει λοιπόν από την Ερμιόνη, έχω φτάσει στο Σουνίο και έχω ρίξει την Άγκυρα για ξεκούραση. Λέω. Αναχώρησε από Ερμιόνη στις 7. Πορεία για Σουνίο. Δεν είχα σκοπό να σταματήσω, αλλά ξέρω ότι η θάλασσα στη Μακρόνησο μέχρι και αρκετά πάνω από το πόρτο ράφτη δεν παλεύεται την ημέρα. Έτσι έριξα μια άγκυρα εκεί για ένα γρήγορο μπάνιο και φαγητό και λίγη ξεκούραση, και μια και η διαδρομή, ιδίως στο τέλος, δεν ήταν και πολύ εύκολη, έτσι έφυγα στις 9 και πέρασα το στενό με ένα καταπληκτικό καιρό. Τόσο ωραίο βράδυ, τόσο ωραίο βραδινό ταξίδι έχω χρόνια να κάνω. Έφτασα το πρωί σε 9 στη Χαλκίδα μετά από 26 ώρες ταξίδι και έδεσα δίπλα στον τόκο της αναμονής. Φαντάζομαι αύριο θα περάσω από τους πρώτους. Και ενώ από τους πρώτους είναι την ώρα που σε ειδοποιεί το λιμεναρχείο, αναλόγως τη σειρά θα πας, για να ανοίξει τη γέφυρα και να περάσει. Μιλάμε για τη γέφυρα της Χαλκίδας. Η γέφυρα της Χαλκίδας πια. Έχει αναμονή εκεί, η οποία ανοίγει αναλόγως πότε θα σταματήσουν τα ρεύματα. Και εκεί έχει ρεύματα, ανά 12 ώρες νομίζω. Ναι. Σταματάνε και ξεκινάνε. Και σταματάνε το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν το βράδυ, ανάλογα στο ώρα, μπορεί να είναι 12, μπορεί να είναι 1, μπορεί 2, μπορεί 11. Ξέρετε, μόλις παρατούν λοιπόν με το που σταματάνε, τα ρεύματα να σταματάνε, αλλάζουν διεύθυνση ουσιαστικά και εκείνη την ώρα σταματάνε. Εκείνη την ώρα που σταματάνε, λοιπόν, ειδοποιεί το λιμεναρχείο. Όσο πιο γρήγορα πηγαίνει, λοιπόν, ναι. Ας πούμε, εγώ όταν έφτασα δεν είχε σκάφη και λέω εντάξει. Μετά έγινε το ένα δύο, πάρα πολλά σκάφη. Και πρέπει να είσαι γρήγορα, ειδοποιούν, βγαίνει έξω. Περιμένεις καμιά ώρα με τον κινητήρα ανοιχτό. Έχει ειδοποιήσει ότι ήρθα και περιμένω έχεις να. Έχει πληρώσει ήδη. Α, έτσι. Ναι. Πληρώνεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι χρήματα είναι. Και αυτή η γέφυρα της Χαλκίδας, Στέλιο, είναι η γέφυρα που ανοίγει, έτσι. Ανοίγει. Ναι. Σταματάει η κυκλοφορία. Σταματάει η κυκλοφορία. Καλά, είναι θέατρο, φοβερό, ε. Μαζεύεται κόσμος, χειροκροτάει. Άντε. Ναι, είναι φοβερό θέατρο. Βγάζουμε τις κάμερες. Πάντως είναι εντυπωσιακό το φυσικό φαινόμενο αυτό της αλλαγής των ρευμάτων. Ναι, ναι, και, ναι, και οπτικά και έτσι. Δεν, και... δεν μπορεί να ταξιδέψει κάπως εκεί πέρα άλλο, εκτός αν κανένα μηχανοκίνητο μεγάλο, δεν περνάνε τη γέφυρα, πάνε πάλι γέφυρα. Αλλά αν έχει σκάφη, σαν τα εστιοφόρα που οι μηχανές δεν είναι δυνατή. Δεν... Οπότε όλοι φροντίζετε να είστε γύρω στο βράδυ εκεί για να. Εξαρτάται τι ώρα θα φτάσει. Φτάνει νωρίς για να βρει το λιμεναρχείο ανοιχτό να πληρώσει. Γιατί τέλος δεν περνάς, αν φτάσει το βράδυ δεν είναι πολύ. Φτάνει λοιπόν εκεί, δεν, εκεί δεν έχει 24 ώρες, 24 ώρες ανοιχτά, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, όχι. Όχι,
ούτως ή άλλως όλοι νωρίς έρχονται, κανένας δεν έρχεται αργά. Ωραία, Χαλκίδα λοιπόν. Χαλκίδα. Ένα φανταστικό μέρος και αυτό βέβαια, ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Έχω περάσει πάρα πολλές φορές από εκεί, αλλά ποτέ το χορταίνω. Πολύ ωραία πόλη, πάρα πολύ ωραία πόλη. Και κάνοντας και τη βόλτα μου βρήκα και ένα πάρα πολύ ωραίο σκάφος. Ένα τσερνίκι. Τσερνίκι, ε. Τσερνίκι. Ήταν σκάφος εποχής του 1830 τόσο. 1830, ή Σακολέβα. Σακολέβα, Σακολέβα είναι ο εξαρτισμός, τα πανιά. Mm. Το τσερνίκι είναι το σκάφος, Σακολέβα είναι ο εξαρτισμός. Μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο στα χρόνια της Επανάστασης, στα μετεπαναστατικά χρόνια μάλλον, έτσι, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες, ταχύτατο σκάφος. Ναι, πειρατικό. Έτσι, πειρατικό. Κοντραμπατζίδες. Δηλαδή. Κοντραμπατζίδες λοιπόν ήταν οι λαθρέμποροι της εποχής εκείνης. Mm. Και χρησιμοποιούσαν αυτό το σκάφος λόγω ταχύτητας και μπορούσαν και μεταφέρουν όλα τα λαθρέα πάρα πολύ γρήγορα. Πρόκειται για ένα σκάφος το οποίο. Αυτό με έκανε εντύπωση όχι μόνο που το είδα, απλώς αυτός που το έχει φτιάξει είναι ο Νίκος ο Βλαδιανός, σας πάρα πολύ φίλος εδώ χρόνια Θεσσαλονίκη. Μόλις είδα λοιπόν το όνομά του, λέω, κοίταξε να δεις που ο Νίκος έχει τι σκάφη ωραία φτιάχνει. Το οποίο, όπως το βλέπουμε, είναι ένα σκάφος το οποίο έπεσε πολλή δουλειά. Όμορφο σκάφος, μοναδικό σκάφος. Ναι, μοναδικό σκάφος, ναι. Είναι από μίμηση αυτό. Και είναι, ρε παιδάκι μου, κρίμα που χάνεται αυτή η παράδοση. Κρίμα που χάνεται. Λες, και υπάρχουν, μπράβο υπάρχουν στο άνθρωποι, Νίκο τον Βλαβιανό ναι. Που... Ναι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την τηρούν και την διατηρούν μάλλον. Δηλαδή τι κίνητρο να έχει αυτός ο άνθρωπος για να φτιάξει ένα τέτοιο σκάφος. Έτσι. Ποια θα είναι η ανταμοιβή του, ας εντάξει, το πούμε. Υπάρχει οικονομικό κίνητρο πάντα βέβαια κάπου. Εντάξει, αλλά μπράβο, υπάρχει, μπράβο. Υπάρχει και η αγάπη γιατί είναι πάρα πολύ. Ακριβώς, το μεράκι. Αυτό κυνηγάμε, στην Αίγινα, ας πούμε, γνώρισα έναν πάρα πολύ καλό κάραβο μαραγκό, ο οποίος έκτισε ένα τέτοιο στον Καναδά και ήρθε τον Καναδά με αυτό. Όπως ακριβώς τα ξερεύανε τότε. Και συνεχίζει και φτιάχνει τέτοια. Ο οποίος άνθρωπος, ας πούμε, είναι τόσο παραδοσιακός που όταν του μίλησα για το κινητό για χάρτες, δεν ήξερε τι έχει χάρτη στο κινητό του. Τον έβαλα εγώ τους χάρτες στο κινητό του. Τόσο παραδοσιακός άνθρωπος όσο αφορά ταξίδαμε και τα σκάφη. Σαν να ήταν ακόμα σε εκείνη την εποχή. Έχει φτιάξει καταπληκτικά σκάφη τα οποία βγαίνουν πρώτα στους αγώνες που γίνονται κάτω στις πέτσες. Παραδοσιακό σκαφών. Και βγαίνει στη στεριά για να ξαναδείς, να ξανανακαλύψεις τη Χαλκίδα. Ναι, βγαίνω στη στεριά, βρίσκω τους φίλους που παντού υπάρχουν φίλοι. Κάνω τη βόλτα μου και την επόμενη μέρα πρέπει να φύγω πάλι, έτσι. Δεν έμεινα πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, γιατί όταν περνάς στο λιμάνι, περνάς στην γέφυρα, σταματάς στο επόμενο λιμάνι, το οποίο είναι βράδυ, εφού έχει πράσει βράδυ, που σημαίνει ότι θα τριγύρεις λίγο το βράδυ, περιμένεις την επόμενη μέρα και την παραεπόμενη φεύγεις. Εφόσον βγεις λοιπόν στη στεριά, έχεις πολλά μέρη να δεις, μπορεί να τα έχεις δει πολλές φορές, εγώ τα έχω δει πολλές φορές, αλλά πάω να τα ξαναδώ, ιδίως το βράδυ, όπως είναι ο παλιός σταθμός. Ή ο σταθμός, όχι παλιός, ο σταθμός ο οποίος περνάνε τα τρένα. Ένα πολύ ωραίο γραφικό. Γραφικό, όμορφο κτίριο. Ναι. Όπως φαίνεται στην εικόνα και γενικότερα τέλος πάντων όλο το κομμάτι αυτό της Χαλκίδος είναι πάρα πολύ όμορφα. Και βράδυ πια... με τα φωτάκια όλα να φανταστούμε ναι. Η γέφυρα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η γέφυρα τα κλείνει ιδίως και την περνάς από πάνω με τα πόδια που έχει ειδικό χώρο για να περάσει και ο πεζός. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Στη βόλτα λοιπόν στη Χαλκίδα όπου περνάς διάφορα στενάκια με διάφορα παλαιοπολία, εντόπισα ένα παλαιοπολείο που είχε ένα ζευγάρι μεγάλων ανθρώπων με μία αποθήκη και μπροστά τα είχαν βγάλει στον δρόμο. Ήταν ένα καταπληκτικό παλαιοπολείο με καταπληκτικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεις σε άλλο μέρος της Ελλάδας τόσα πολλά πράγματα, ακόμα και στην Κομωτινή που έχω γυρίσει και τόσα, με τόσα παλιά πράγματα και τόσο αξίας πράγματα. Από ό,τι βλέπετε στην οθόνη. Βλέπουμε πω, μεγάλη ποικιλία. Και φορτωμένα το ένα πάνω στο άλλο, κυριολεκτικά. Εκεί κουβεντιάσαμε, είπαμε διάφορα πράγματα, συμπαθηθήκαμε τέλος πάντων και οι άνθρωποι μου ανοίξαν την καρδιά τους και μου είπαν και για τα προβλήματά τους και για τα προβλήματα υγείας και που είχαν. Και πώς το καταφέρνεις αυτό, βλέπεις έναν άνθρωπο και ανοίγει την καρδιά του τώρα. Κάτι έχω, ξέρω. Λοιπόν, και κάθισα πάρα πολύ ωραία και μου δείξαν τα κομμάτια ένα-ένα, τα οποία ήταν καταπληκτικά. Φαίνονται άλλωστε. Βεβαίως. Ναι. Thank you.
Μένεις το βράδυ λοιπόν εκεί. Μένω το βράδυ και το πρωί-πρωί της επόμενης ημέρας λοιπόν ξεκινάω για ακόμα ένα μεγάλο ταξίδι, πολλά μίλια ταξίδι, μέχρι την Σκόπελο. Χαλκίδα Σκόπελος, ε. Χαλκίδα Σκόπελος. Το ημερολόγιο τι λέει εκείνη τη μέρα. Το ημερολόγιο. Αναχώρηση στις 7 η ώρα από τη Χαλκίδα με σκοπό την άφηξη στη Σκόπελο. Στη διάρκεια, κοντά στα βουνά της Εύβοιας, στο Κακοπέραστο, έφαγα τον πρώτο δυνατό αέρα που έφτανε 41 μίλια στις Πηλιάδες. Ύστερα για κάποιες ώρες ηρέμησε, ώσπου να τον ξαναβγάλει στο διάβλο των ωραιών, και έτσι μετά από αρκετή ταλαιπωρία, τριών ωρών, κρύφτηκα στους ωραιούς για ένα μπάνιο και ξεκούραση. 41 μίλια αέρας. 41 μίλια αέρας. Πώς μεταφράζεται σε μποφόρ. Η Σπηλιάδα είναι κοντά στα 8 μποφόρ. Αυτά είναι 41 μίλια. Βέβαια είναι η Σπηλιάδα, έτσι. Στο, το Κακοπέραστο, γι' αυτό ονομάζεται Κακοπέραστο. Ένα βουνό τεράστιο, ψηλό, όπου κατεβάζει τον άνεμο με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Είναι ένα κομμάτι εκείνο εκεί, το οποίο για να το περάσει, βέβαια σου γίνει ψυχή. Πάρα πολύ αέρα. Και η κούραση είναι μεγάλη. Με λίγα πανιά. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ δυνατό. Αφήνει λοιπόν Χαλκίδα και ξεκινάς το ταξίδι για τη Σκόπελο. Για τη Σκόπελο. Το ταξίδι λίγο, καταρχήν το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, να ταξιδέψει εκεί. Άλλες φορές κοντά στη στεριά, άλλες φορές μακριά, εξαρτάται το πώς πάει η πορεία. Αλλά είναι ορισμένα κομμάτια που είναι πολύ δύσκολα, όπως λέγαμε πριν για το Κακοπέραστο. Ένα κομμάτι το οποίο εκεί πρέπει να παλέψει για να το περάσει, ιδίως όταν έχει πολύ αέρα. Ναι, έχει πολύ αέρα εκεί. Έχει κίνηση, πάει κόσμος από εκεί. Έχει και το όνομα, Κακοπέραστο. Περνάει κόσμος από εκεί. Περνάνε ή αυτοί σκάφη, που ξέρουν. Περνάνε σκάφη, αλλά κοιτάνε ο καιρός να είναι λίγο πιο βολικός, πιο καλός. Εντάξει, εγώ τώρα βιαζόμουν, θα έπρεπε να ανέβω, οπότε δεν το. Τώρα όνομα Κακοπέραστο. Ναι, κακοπέραστο. Όλοι το ξέρουν το Κακοπέραστο. Και όλοι είναι μακριά το Κακοπέραστο. Πρέπει λοιπόν να πας πολύ μακριά από το Κακοπέραστο για να μην κατεβαίνει ο αέρας. Αν πας μακριά, χάνεις πάρα πολύ χρόνο. Ειδικά σε μεγάλο κύκλο. Οπότε βέβαια το πλεονέκτημα στα κομμάτια αυτά είναι δεν έχει κύμα πολύ. Μάλλον δεν έχει μεγάλο κύμα, έχει, δεν έχει μεγάλο κύμα. Γιατί δεν προλαβαίνει να κάνει κύμα επειδή είναι από τη στεριά. Αλλά είναι μεγάλος. Μετά από και πέρα πλέον, όταν περνάς και πλέον βελτιώνει το καιρός και νομίζω ότι έχει βελτιωθεί, όταν καβατζάρεις για να περάσεις ωραίους προς τα πάνω, εκείνο το στενό κατεβάζει άλλο πράγμα από εκεί. Και μάλιστα είναι τόσο δυνατός ο αέρας και επειδή είναι παράλληλο και αντίθετα στον καιρό, που δυσκολεύεις πάρα πολύ να ανέβεις προς τα επάνω. Που σημαίνει ότι ταξιδεύεις πάρα πολύ αργά. Πρέπει να πιάσεις κοντά στη στεριά λοιπόν και δεν υπάρχει λόγος, οπότε με το που η ένταση ήταν τόσο μεγάλη, είπα να μπω στους ωραιούς μέσα ξανά. Να κάτσω ένα δύο ώρο εκεί, γιατί όσο πέφτει η μέρα, πέφτει το βράδυ, τόσο πιο πολύ κάθεται και ο αέρας. Μάλιστα. Έκατσα λοιπόν εκεί, περίμενα, έκανα και εκεί ένα μπάνιο. Μετά από δύο ώρες, δυόμιση, τρεις ώρες, συνέχισα για τη Σκόπελο με πολύ βελτιωμένο πλέον καιρό. Είδες πώς παίζουν οι ώρες, τι ρόλο παίζουν οι ώρες. Και όλα αυτά όμως έτσι. Είναι, δηλαδή ναι, είναι θέμα εμπειρίας αυτό, είναι θέμα. Είναι θέμα εμπειρίας, ναι. Πάντως υπάρχει πολύ σημαντική βελτίωση. Μπορεί να περιμένεις δύο ώρες, δηλαδή τρεις, και να βρεις άλλη θάλασσα. Όταν βγαίνεις έξω. Και δεν έχεις να χάσεις την όμως και κάτι, δηλαδή το. Τίποτα, το χρόνο. Να φύγει το καράβι ή κάτι. Μπαίνεις, δένεις, αράζεις. Γιατί να σκοτώνεις και να χτυπιέσαι τώρα με τον καιρό, αντίθετο. Αν ήταν ο καιρός βολικός για τα πανιά, να πεις τα νεύρα θα ξεδέψω. Όταν τώρα έχεις την πλώρη σου μπροστά και εκεί δεν έχεις δυνατότητα να κάνεις και πανιά. Οπότε μπαίνεις κάπου, κρύβεσαι, περιμένεις, φεύγεις. Οπότε λοιπόν με το που έμεινα εκεί και έφυγα, τα πράγματα βελτιωθήκαν πάρα πολύ. Ήταν πάνω από πολύ ωραίο επίσης ταξίδι έως τη χώρα της Σκοπέλου. Άλλη ομορφιά. Άλλη ομορφιά Σκόπελο. Έτσι, γραφικό νησί πια. Αυτό είναι πλέον ένα πολύ γραφικό νησί. Καμιά σχέση με τη Χαλκίδα. Η Χαλκίδα έχει τη δικιά της ομορφιά. Είναι μια καινούργια πόλη. Η Σκόπελος έχει μια άλλη ομορφιά. Εκεί οι φίλοι είναι πάρα πολλοί. Όπως μπαίνεις στο λιμάνι και βλέπεις αμφιθεατρικά τη χώρα. Δεν το συζητάς. Έτσι, στα δεξιά το εκκλησάκι, όλο ναι. Το σκηνικό λες και είναι. Αμφιθεατρικά χτισμένη. Ακριβώς. Τα ωραία τα μαγαζάκια της. Τον κόσμο της. Πάλι τα μαγαζάκια, σκάφη, πάλι. Τα μαγαζάκια. Η παρέα, οι φίλοι. Η παρέα. Μεγάλη υπόθεση. Εκεί νομίζω η Σκόπελο είναι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ο πολύ γνωστός. Ο Ρεμπέτης, ναι. Ο πολύ φίλος Γιώργος Ξεντάρης. Τον οποίο τον επισκέφτομαι πάντα, δεν τον συζητάμε. Έτσι, νομίζω από τους. Τον έχουμε δει σε εκπομπές Πανελλήνιας Εμβέλειας. Τον έχουμε, νομίζω τελευταίος Ρεμπέτης έχει χαρακτηριστεί ή κάπως έτσι. Ναι, ακριβώς. Ο Γιώργος είναι φανταστικός. Περνάμε όλοι στη Πλόη παλιά από εκεί πέρα. Το ξέρουμε όλοι χρόνια τώρα, βέβαια, 30 χρόνια, ας πούμε, φίλος ο Γιώργος. Και τα παιδάκια το ακόμα τότε ήταν μωράκια. Τώρα έχουν μεγαλώσει, παίζουν το μπουζουκάκι τους, τραγουδάνε. Και είναι μια κουμπανία και οι τρεις τους έτσι. Κάτσε καλά, ναι, πάρα πολύ όμορφη. Οπότε είναι προορισμός.
Περνάμε σκόπελο, περνάμε εξιντάρι, τελείωσε. Ρώτησε κάποιος γιατί το λένε εξιντάρια, το επιθετώ του. Τι να κάνουμε. Έτσι το λένε. Το οποίο μαγαζί του βέβαια είναι ένα καταπληκτικό μαγαζί. Αν περπατήσεις από, από το λιμάνι του Σκοπέλου για να ανέβεις επάνω, θέλει γερά πνευμόνια. Mm. Πραγματικά γερά πνευμόνια. Και είναι χτισμένο πάνω στην κορφή και βλέπεις όλο το πέλαγος μπροστά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Έχει τόση ομορφιά αυτό το μέρος, αυτό το. Έτσι, η χώρα της Σκοπέλου. Έτσι. Πάρα πολύ. Όπως και επίσης, ακόμα ένας προορισμός των ιστιοπλών όλων είναι ο Ιωνός. Mm. Το μπαράκι, από το 20 χρονών μπαράκι. Καταλαβαίνεις, εγώ πηγαίνω εκεί, ας πούμε, εδώ από τα 35 μου, ας πούμε, 37 μου, που γιάνοιξε ο Βαγγέλης, το έχει και, επίσης και πάρα πολύ φίλος και αυτός, και όλοι περνάνε από εκεί, όλοι οι παλιοί ιστιοπλόοι πρέπει να περάσουν τον Ιωνό, όσοι θα δουν την εκπομπή θα καταλάβουν τι λέει. Τι ιστορίες έχουν ακουστεί σε αυτόν τον παράκι. Βέβαια, το συζητάμε, εννοείται. Εννοείται. Ναι. Όχι ότι δεν έχει άλλα, η Σκόπελος έχει φανταστικά μπαράκια, μαγαζιά, έχει τα πάντα έτσι. Απλώς αυτά τα δύο είναι λίγο πιο χαρακτηρισμένα για εμάς τους ιστιοπλώους, ας πούμε, έτσι πιο έτσι, μαγαζιά που τα επισκεφτόμαστε πιο συχνά. Και από τη Σκόπελο να φανταστούμε ότι δεν μπορείς να μην περάσεις, έτσι. Βέβαια, τώρα ξεκινήσαμε μικρές διαδρομές πλέον, οι βόλτες. Είναι αυτά τα νικάρικα που κάνουν από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα ξεκίνησε η βόλτα πια, όπου από τη Σκόπελο ο επόμενος προορισμός είναι η Στενιβάλα. Η Στενιβάλα μια μικρή βάλα, δηλαδή ένας μικρός όρμος. Στην Αλόνισο, έτσι εννοείται. Όπως στη μία άκρη είναι χτισμένα τα μαγαζάκια. Δεν είσαι λοιπόν εκεί μπροστά. Τώρα για εμάς, πάλι που ταξιδεύουμε χρόνια του Στιουπλώσου, είναι ένα ιδιαίτερο μέρος που όταν πριν 30 χρόνια, ας πούμε, πηγαίναμε μια παρέα με τον Παπάζουγλου τον Νίκο κάθε Πάσχα εκεί και κάναμε την Ανάσταση εκεί. Ο Νίκος έψελνε πάντα στην εκκλησία. Σου πάρε, παιδάκι μου. Μαζευόμασταν 5-10 σκάφη και πολλά σου λέω 10. Για την εποχή εκείνη καταλαβαίνεις, τα σκάφη ήταν πάρα πολύ, εντελώς άγνωστο το μέρος, με πολύ λίγα μαγαζιά. Και περνούσαμε εκεί πέρα την Ανάσταση και το Πάσχα. Ωραίες αναμνήσεις, όμορφες αναμνήσεις. Μετά ανακαλύφθηκε από τα. Γενικά από, το, από, το, από, το, από τα σκάφη τα πολλά τέλος πάντων και κάποια στιγμή το κόψαμε. Αλλά, νομίζω άλλωστε είναι η πιο εύκολη, η πιο προσβάσιμη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη, έτσι, από τις σχολές εδώ πέρα τη Θεσσαλονίκη και από τους ιστιοπλώους. Ναι, βέβαια, είναι πανέμορφο ακριβώς. Καταρχήν έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τώρα η Στενιβάλα. Και δυστυχώς νομίζω την. Οι ξένοι έχουν ανακαλύψει, όπως όλα τα νησιά βεβαίως, και την Αλόνισο. Δεν το συζητάμε. Και ουσιαστικά την έχουν αγοράσει την Αλόνισο. Δεν το συζητάμε. Για την παλιά Αλόνισο μιλάμε τώρα. Ναι, για την παλιά Αλόνισο, ναι. Η οποία είναι και αυτή πανέμορφη. Γενικά η Αλόνισο είναι πάρα πολύ. Για αυτά τα νησιά όλα είναι πάρα πολύ όμορφα. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Η Στενή Βάλα έχουν μια άλλη ομορφιά, νομίζω, το βόρειο. Οι σποράδες. Καμία σχέση με τις Κυκλάδες. Έτσι. Έχουν βλάστηση. Η οποία λείπει από τα άλλα τα νησιά. Των Κυκλάδων, ας πούμε. Βεβαίως. Αλλά και εκείνη έχει μια ομορφιά ιδιαίτερη. Και ακόμα κι ας μην είναι και βλάση, και εκεί είναι όμορφα. Όλα τα πράγματα έχουν την ομορφιά τους. Έτσι. Και έτσι με τη Στενή Βάλα, λοιπόν. Και εκεί πάντα φυσικά οι φίλοι είναι πάρα πολλοί, γιατί τόσα χρόνια στα μέρη αυτά. Και άμα θες να κάτσεις και ένα μήνα, κάθεσαι εκεί με τόσες παρέες πολλές. Και μια βόλτα στο νησί τώρα. Και, έτσι, εντάξει, και βόλτα στο νησί. Αλλά και γενικότερα όλη η παρέα το βράδυ στο μπαράκι του Κώστα, εκεί που καθόμαστε στο Μαυρίκι και τα λοιπά. Επίσης ένα μέρος ιστιοπλών, συνάντηση των ιστιοπλών εκεί στο φίλο μου τον Κώστα. Εκεί καθόμασταν τον Παπάζουλου χρόνια, ας πούμε, τον Νίκο. Και όλη αυτή την κομπανία τέλος πάντων. Πού ναι, να φανταστούμε να τραγουδάει. Ναι. Με το κόκκινο το φουλάρι, έτσι το. Φοβερές στιγμές. Με το φίλο μου τον Νίκο, ναι. Τώρα Νίκος Παπάζουλου, τι μας θύμισες. Ήταν νεανικά μας χρόνια. Ένα θαλασσινό τραγούδι.
Ασύνεργα. Θα πάρω το βαρκάκι μου. Ό,τι καιρό κι αν κάνει. Το Σάββατο ή την Κυριακή, αυτή την εβδομάδα, θα κάνω κάτι που καιρό το είχα κατά νου. Θα πάρω το βαρκάκι μου, ό,τι καιρό κι αν έχει, και θα ανοιχτώ απέναντι προς το καραμπουρνού. Στις γειτονιές που αλώνιζα μικράκι, να θυμηθώ τις ομορφιές που πήγαν αδικά. Φρέσκο ασβεστωμένο μες στα δέντρα το μπαΐρι, και δίχως αυτοκίνητα τα λεμοναδικά. Και έτσι σιγοτραγουδώντας το τραγούδι του συγχωρεμένου του Νίκου του Παπάζογλου, για πού θα μας πας? Ο επόμενος λοιπόν σταθμός, φεύγοντας από την Αλόνισο, είναι η Κυρά Παναγιά. Η Κυρά Παναγιά είναι ένα έρημο νησί. Ακατοίκητο, έτσι. Ακατοίκητο. Έχει μόνο ένα μοναστήρι επάνω, πολύ όμορφο και πολύ συντηρημένο. Και το οποίο έχει δύο φυσικά λιμάνια μεγάλα. Ένα είναι ο Άγιος Πέτρος, από την νότια πλευρά, και ένα ο πλανήτης από τη βόρεια πλευρά. Και νομίζω το έχουμε κάνει κι εμείς, όλες οι κρουαζιέρες ημερήσεις σταματάνε εκεί στην παραλία. Ναι, ναι. Νομίζω στον Άγιο Πέτρο πηγαίνουν. Στον πλανήτη δεν νομίζω, στον Άγιο Πέτρο πηγαίνουν όμως. Εκεί πιο κοντά και πιο καθαρά τα νερά. Αλλά ο πλανήτης βέβαια ένα φυσικό λιμάνι το οποίο είναι καταπληκτικό. Οπότε έχει στάσει εκεί το βράδυ. Και έχει στάσει όχι για να μειώσουμε την απόσταση, απλώς θέλω να περνάω και από εκεί. Μια στάση λοιπόν εκεί. Χωρίς να έχει κάποιες ανέσεις, να παρέχει παροχές, δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Ψυχή δεν υπάρχει. Φυσικό λιμάνι. Ναι, ένα φυσικό λιμάνι, είναι μια άγκυρα στο πουθενά εκεί. Αλλά είναι πάρα πολύ, είναι ασφαλέστατο και πολύ όμορφο. Ναι. Μια καλύβα έχει τον Ψαράδο μόνο. Όχι τον Ψαράδο, ναι, τον Ψαράδο. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, την επόμενη μέρα, γιατί η απόσταση είναι μικρή από την Αλόνισο, προλαβαίνεις να κάνεις και τον μπάνιο σου, να ρίξεις την αγκυρά σου, το βράδυ κοιμάσαι, την επόμενη μέρα φεύγουμε για Λίμνο. Από εκεί που ξεκινήσαμε νομίζω. Από εκεί που ξεκινήσαμε, ναι. Ένα κομμάτι και αυτό. Λοιπόν, άλλο αγαπημένο μέρος. Πανέμορφη Μύρινα. Φανταστική Μύρινα, το κάστρο. Μούδρος, το κάστρο. Τα ελαφάκια. Από τα πιο καλά συντηρημένα κάστρα στο Αιγαίο. Πανέμορφο. Τα ελαφάκια. Το Άγιο Βασίλεμα από πάνω. Καταπληκτικό. Με τους φίλους πολλούς. Με τα σκάφη περιμένουν έτοιμα, με τα μυζεδάκια και τα λοιπά, με τα ουζάκια και όλα. Οικογενειακά νησιά νομίζω, έτσι, για οικογένειες. Για... Ναι, η Λίμνος ναι, είναι πιο οικογενειακό νησί. Και ξέρεις τώρα, μιλήσαμε για 10 προορισμούς μέχρι τώρα. Ο κάθε ένας από τους οποίους αξίζει να κάνεις και μία και δύο και τρεις εκπομπές. Και εμείς τα περνάμε όλα έτσι. Ναι, γιατί αν μέναμε σε κάθε νησί, σε κάθε προορισμό, θα χρειαζόμαστε ένα χρόνο για εκπομπές. Εν πάση περιπτώσει, ένα πανέμορφο μέρος και όλη η Λίμνος βέβαια. Όλη η Λίμνος λέγοντας όχι Μύρνα, όλη η Λίμνος γενικότερα. Με ατέλειωτες ομορφιές. Η Μύρνα είναι πάρα πολύ ωραία. Όπου έμεινε και εκεί πολύ καιρό λόγω του πολύ αέρα. Γινόταν ένας χαμός και την περίοδο, είχε πάρα πολύ αέρα. Όπου βρήκα και ένα παράθυρο και πήγα μια βόλτα από τον Αϊστράτη που περιμέναν οι φίλοι μου Σαράδες εκεί. Όπου και από εκεί πρέπει να περάσω. Δηλαδή είναι μέρη τα οποία πρέπει να περάσω τελείως. Πρέπει. Τάμα. Περιμένουν οι φίλοι εκεί πέρα, δεν μπορώ να πω πήγα ταξίδι και πέρασα σας εδώ. Δεν γίνεται αυτό. Και πας εκεί που ξεψαρίζουν, εκεί που. Ναι. Ο Χρήστος, ο Στάθης, ο Κώστας. Πάρα πολύ. Φίλοι, ψαράδες εκεί. Όπου ναι, κάνουμε παρέα, τρώμε τα ψάρια μας, ξεψαρίζουμε παρέα, λέμε τα δικά μας. Ξέρεις, όλες αυτές οι παρέες είναι άλλες παρέες. Έχεις να πεις άλλα πράγματα. Καλές και εστιοπλοϊκές παρέες, και καλές και εστιοπλοϊ, παιδί μου, αλλά εδώ μπαίνει σε μια άλλη φιλοσοφία πια. Και η θάλασσα είναι γεμάτη φιλοσοφίες. Πρέπει να ξέρεις τον καθένα. Αλλιώς σκέφτεται ο ψαράς, αλλιώς σκέφτεται ο εστιοπλός, αλλιώς σκέφτεται αυτός με το καράβια. Πρέπει λοιπόν σε όλες αυτές τις φιλοσοφίες μέσα να μπεις. Νομίζω δημιουργείται μια άλλη σχέση όπου θα δεις έναν άνθρωπο μία φορά το χρόνο.
Αυτό είναι ένα άλλο, ναι, το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, όταν σε βλέπει ένας ψαράς, ας πούμε, με τα πανιά, πρέπει να ξέρεις τι σκέφτεται όταν σε βλέπει το ψαράς. Ή πρέπει να το αλλάξει και λίγο τη γνώμη. Μην σε περνάει τίποτα για άξιες, ότι είσαι ο λεφτάς που κάνεις βόλτες και κάνεις το αυτό, ενώ εγώ ψαρεύω. Και πραγματικά αυτή η παρέα και όλη η κουβέντα αλλάζει όλη την άποψη. Και ξέρεις εσύ το πώς σκέφτεται αυτός. Ή το καράβι που σε βλέπει. Πρέπει να ξέρεις τι σκέφτεται εκείνος εκείνη τώρα. Γιατί εσύ είσαι αστειοπλός και δεν είσαι αστειοπλός. Ξέρεις πώς σκέφτεται εκείνος σαν καπετάνιος του καραβιού. Πώς σκέφτεται ο ψαράς. Δεν ξέρεις. Αν δεν έχεις μαζί τους επαφή. Είναι άλλοι κόσμοι, καταλαβαίνεις. Είναι άλλοι κόσμοι, όχι μόνο διαφορετικοί, αλλά ενδεχομένως και σε κάποια. Σε ένα αντίκρισμα που έχουν έρθει να έχουν παρεξηγηθεί κιόλας. Ένας ψαράς με έναν αστειοπλό. Ναι, γιατί ο καθένας έχει την δική του φιλοσοφία. Αν όμως ξέρεις τη φιλοσοφία του ψαρά, γίνεις κατευθείαν φίλος μαζί του. Εκεί στη Λίμνο, λοιπόν, είναι και ένας φίλος δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας του Ναυτικού Ομίου Θεσσαλονίκης, που έχει μετακομίσει μόνιμα εκεί. Έχει ένα καταπληκτικό σπίτι, τη γυναίκα του, πάντα με περιμένουν οι άνθρωποι να είναι καλά, και με τα μεζεδάκια τους, με τα αυτά, δηλαδή είναι προορισμοί που αυτό λέω πρέπει να πας τελείως πέρα να πάω. Μας είπες για τα ηλιοβασιλέματα στη Λίμνο, τι όμορφο. Φανταστικά. Είναι αυτή η υγρασία. Όπου και αν το δεις το ηλιοβασιλέμα. Είτε το δεις από κάτω από τη Μύρνα, είτε το δεις από το κάστρο, είναι πανέμορφο. Και είναι πολύ σπουδαίο να αποτυπώσεις τη στιγμή του που πέφτει ο ήλιος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και από μεζέδες, από ό,τι βλέπουμε. Μεζέδες, κάτσε καλά. Έτσι, αυτά είναι έργα τέχνης, δεν είναι. Να θες να κάθεις να τρως και συνέχεια με τους φίλους, δεν τους συζητάμε. Και οι φίλοι, Κοιτάξτε, έχουμε χρόνια να βρεθούμε. Όχι χρόνια, μάλλον. Ένα χρόνο να βρεθούμε, ας πούμε, γιατί βρισκόμαστε μια φορά το χρόνο για λίγες μέρες. Οπότε καταλαβαίνεις, υπάρχει όλη αυτή η ανυπομονησία. Τώρα μιλάμε για ένα τραπέζι στο σκάφος. Να φανταστούμε με απλά υλικά, έτσι. Μα δεν θα το έλεγα. Όχι. Δεν θα το έλεγα πολύ απλά υλικά, τι είναι. Στέλιο, μας ξεκίνησες από κοσμοπολίτικα μέρη. Πορτοχέλη, Ερμιόνη, για να μας φτάσεις στον Αϊστράτη. Δύσκολη ζωή. Άγωνα τοπία. Άγωνα τοπία. Βέβαια, οι κάτοικοι δεν θέλουν να φύγουμε τίποτα από εκεί, το λατρεύουν το μέρος. Η ζωή για τους ψαράδες δύσκολη. Mm. Και αυτοί οι ψαράδες εδώ τώρα που συζητάμε δεν είναι ψαράδες παράκτιοι. Είναι ψαράδες οι οποίοι απομακρύνουν. Φτάνουν μέχρι τα ψαρά κάτω, ψαρεύουν στον πάγκο των ψαρών, όπου η θάλασσα είναι πάρα πολύ έντονη εκεί. Είναι ίσως και αυτά που ακούμε κάθε τόσο με τους γείτονες που δημιουργούν. Έχουν τα θέματά τους, ναι. Έχουν τα θέματά τους και εκεί. Επιμένουν όμως. Ναι. Και για εθνικούς λόγους. Επιμένουν, βέβαια, επιμένουν. Εγώ ξεπροσφορές έχω περάσει δίπλα από αυτές τις δράσεις τουρκικές. Τρεις-τρεις μαζί. Μία δίπλα στην άλλη να ψαρεύουν και να οργώνουν. Mm. Που εντάξει, δεν είναι και Έλληνες. Οι Έλληνες είναι πιο επαγγελματίες, είναι πιο ψαράδες. Οι Τούρκοι δεν είναι τόσο. Στη θάλασσα. Που σημαίνει ότι είναι και λίγο επικίνδυνοι. Βεβαίως. Ο Έλληνες είναι αλλιώς. Και γενικά η ζωή τους εκεί πέρα είναι έντονη. Των ψαράδων, γιατί εμείς βλέπουμε να τους βλέπουμε το καλοκαίρι. Βάλουν στο χειμώνα εκεί πέρα ψαρεύουν μέσα αυτές τις παγωνιές οι άνθρωποι. Και όχι μόνο τους ψαράδες, τους ανθρώπους που μένουν εκεί του χειμώνα. Τους ψαράδες έχουν περισσότερο για τη θάλασσα σου. Και δεν μιλάμε για τους παράκτιους τώρα ψαράδες, γιατί οι παράκτιοι ψαράδες βγαίνουν το πρωί και το μεσημέρι. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και δύο μέρες για ψαρεύουν στον πάγκο. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άραγε. Όχι. Δεν πρέπει να είναι. Όχι. Εγώ έχω ψαράδες φίλους από την Κάλινο, φεύγουν το πρωί και γυρνάει μετά από δύο μήνες το άλλο πρωί, ας πούμε. Μετά από τρεις μήνες. Ψαρεύουν Ιόνιο, ψαρεύουν Αιγαίο, ψαρεύουν και πού δεν ψαρεύουν. Όπως και εδώ του Αϊστράτη, ας πούμε. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι ψαρεύουν και μακριά από τα μέρη τους. Υπομονετικοί εκεί. Ναι, επαγγελματίες ψαράδες. Το ταξίδι συνεχίζεται, η ώρα όμως περνάει. Για ακόμη μια φορά πρέπει να σταματήσουμε. Δεν έχεις φτάσει στο τέρμα, δεν τελείωσε το ταξίδι. Τελειώνω ποτέ τα ταξίδια. Δεν τελειώνω ποτέ. Λοιπόν, και μακάρι να είμαστε γύροι όλοι μας, να μπορούμε να τριγυρνάμε, να ταξιδεύουμε, να έχουμε τις εμπειρίες μας, γιατί το ταξίδι είναι εμπειρία. Εμπειρία και δημιουργία μόνο όταν δεις ένα ωραίο μέρος. Είναι με τον άνθρωπο που θα μιλήσεις, με αυτόν που θα σου πει πράγματα, τα προβλήματά του, τη περιοχή, τα δικά του. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία, λοιπόν. Βεβαίως,
μέσα στο καταχύμωνο μιλάμε για τη θάλασσα και για καλοκαιρινούς προορισμούς, αλλά Στέλιο, ας το βάλουμε έτσι στο πρόγραμμα, ας ανεβούμε και στον Όλυμπο. Όποτε κάποια θέλετε. Στιγμή. Θα ανέβουμε στον Όλυμπο, θα σας κάνω μια περιήγηση πάνω στο βουνό, ασφαλή περιήγηση με αυτοκίνητο. Θα πάμε πάνω στην Κατή Βρύση, η οποία είναι στα 1500 μέτρα ψηλά. Λίγοι ξέρουν ότι υπάρχει πέρα πάνω λίμνη. Καλά, πολλά μιλάμε. Μην δίνουμε υποσχέσεις που ενδεχομένως δεν κρατήσουμε, αλλά. Μα δεν θα πάμε στην Αμερική, είπαμε, γιατί δίπλα είμαστε. Θα τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Θα τα κάνουμε και θα ενθουσιαστείτε. Με το καλό. Για ακόμη μια φορά, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ και εγώ σε ευχαριστώ. Και που μάλιστα όλα αυτά βγαίνουν παρά έξω για να ο κόσμος να μπορεί να ταξιδεύει και να ξέρει το πώς είναι όλοι γενικά το Αιγαίο και το ταξίδεμα. Και η ζωή στη θάλασσα. Η ζωή στη θάλασσα. Κυρίες και κύριοι, σε πείσμα του χειμώνα, εμείς προσπαθήσαμε να θυμηθούμε και να ζωντανέψουμε καλοκαιρινές στιγμές της θάλασσας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά.